Καλησπέρα σα από το Υπουργείο Υγεία. Ξεκινάει η ενημέρωση για το Εθνικό Σχέδιο Εμβολιαστική Κάλυψη κατά τη νόσου COVID-19 από την ομότιμη καθηγήτρια Παιδιατρικής και πρόεδρο τη Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, Μάρια Θεοδωρίδου, και το Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδα Υγεία, Μάριο Θεμιστοκλέου. Κυρία Θεοδωρίδου, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σα. Πριν δύο χρόνια, στις 11 Μαρτίου του 2020, ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ανακοίνωνε τον χαρακτηρισμό της επιδημίας του κορονοϊού με τη ραγδαία παγκόσμια εξάπλωση και την σοβαρότητα της νόσου ως πανδημία. Παράλληλα, υπογράμμιζε ότι αποτελεί στην ιστορία την πρώτη πανδημία από κορονοϊό. Για την αντιμετώπιση της επέλεξε τις κομβικές λέξεις που σήμερα κατανοούμε περισσότερο τη σημασία τους. Πρόληψη, ετοιμότητα, δημόσια υγεία, πολιτική διαχείριση και ανθρώπινη αλληλεγγύη. Η πρώτη φάση, όπως όλοι ξέρουμε, έχουμε πλέον την εμπειρία, χαρακτηρίζεται από την τήρηση των κανόνων της ατομικής προστασίας, την αποστασιοποίηση, τον εγκλισμό και παράλληλα την αγωνία της ανθρωπότητας να παρασκευαστεί ένα εμβόλιο για να προφυλαχθεί ο κόσμος από τον ιό που τον οδηγεί στο νοσοκομείο και στον θάνατο. Παρά τις ε, τιτάνιες βέβαια προσπάθειες ε, του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού που μάχεται στα νοσοκομεία. Εννέα μήνες αργότερα το δώρο της επιστήμης, το πρώτο εμβόλιο με την τεχνολογία του mRNA φτάνει και στη χώρα μας, 27 Δεκεμβρίου του 2020. Και αρχίζει λόγω της περιορισμένης διαθε... διαθεσιμότητας αρχικά το εμβολιαστικό πρόγραμμα στο οποίο θα αναφερθεί ο κύριος Θεμιστοκλέους με βάση την προτεραιοποίηση. Η προτεραιοποίηση στηρίζεται στην επιστημονική τεκμηρίωση των κριτηρίων προφύλαξης από αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή νόσηση. Έτσι, η ηλικία αναδεικνύεται ως ο σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου για σοβαρή έκβαση της νόσου COVID. Σταδιακά, μετά τον εμβολιασμό των μεγαλύτερων ατόμων, εμβολιάζεται και ο υπόλοιπος πληθυσμός μέχρι την ηλικία των 18 ετών, ενώ τα διαθέσιμα εμβόλια διαφόρου τεχνολογίας και εταιριών αυξάνουν. Μοντέρνα, Άστρα, Τζόνσον και Τζόνσον και πολύ πρόσφατα τον Όβαβακ. Τον έλεγχο της πανδημίας όμως δυσχεραίνει η εμφάνιση των παραλλαγών του ιού που όλοι γνωρίζουμε, Α, Δ, Όμικρον. Τα θέματα που αναφέρονται στην εβδομαδιαία της Δευτέρας ενημέρωση σχετικά με τα εμβόλια αφορούν στην ανοσογονικότητα των εμβολίων, την αποτελεσματικότητα, και τις ανεπιθύμητες ενέργειες στην ασφάλεια. Η ιδιαίτερη όμως σημασία δίνεται και στην παραπληροφόρηση που ενισχύει τον φόβο και την άρνηση για τον εμβολιασμό. Ο αριθμός των θυμάτων του ιού καθημερινά φαίνεται ότι δεν είναι αρκετά ισχυρός για να κάμψει ριζωμένες πεπιθήσεις. Τελευταία εμβολιάζονται οι έφηβοι και τα παιδιά με βασικό κριτήριο την προστασία τους από τις επιπτώσεις της ίδιας της νόσου στην υγεία τους αλλά και για την προστασία των ευάλωτων ατόμων του περιβάλλοντός τους. Σημαντικό σταθμό για το εμβολιαστικό πρόγραμμα αποτέλεσε η έγκαιρη χορήγηση της τρίτης ενισχυτικής δόσης τρεις μήνες μετά την χορήγηση του βασικού εμβολιασμού και εν ώψη φυσικά του χειμώνα και της εμφάνισης της υπερμεταδοτικής παραλλαγής Όμικρον. Τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί από τον Εωδή και τους καθηγητές Θεοκλή, Ζαούτη και Δημήτριο Παρασκευή για την αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού με τρίτη δόση κατά το τρέχον κύμα της πανδημίας με το στέλεχος Όμικρον είναι καταλητικά για το όφελος του εμβολιασμού έναντι της σοβαρής νόσου και του θανάτου. Έτσι, ο δείκτης δυσμότητας από COVID-19 σε εμβολιασμένου με αναμνηστική δόση είναι 1,5 ανά 100.000 εμβολιασμένους ανά εβδομάδα, σε σχέση με 11,7 ανά 100.000 σε ανεμβολίαστους ή μερικώς εμβολιασμένους. Αυτό μεταφράζεται σε αποτελεσματικότητα της τάξης του 87%. Το δεύτερο αφορά στην επίπτωση της διασωλήνωσης. Έτσι, η μεταξύ εμβολιασμένων τα περιστατικά είναι 0,5 ανά 100.000, ενώ σε ανεμβολίαστος ή μερικώς εμβολιασμένους είναι 6 αποτελεσματικότητα της τάξης του 91%. Και τρίτον, η επίπτωση της μόλυνσης με κορονοϊό εκτιμήθηκε σε 694 κρούσματα ανά 100.000 εμβολιασμένου έναντι 1826 σε ανεμβολία του. δηλαδή αποτελεσματικότητα 62%, η οποία είναι σημαντική σε περίοδο επικράτησης ενός θελέχους που έχει τα χαρακτηριστικά της ανοσιακής διαφυγής. Από όλους τους, τους επιστήμονες, από όλους τους κλάδους των επιστήμων, η διατύπωση είναι σαφής. Η αποκλιμάκωση των σκληρών δικτών της επιδημίας, που επιτρέπει την χαλάρωση κάποιων μέτρων προστασίας, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι σηματοδοτεί το τέλος της πανδημίας. Ο ιός είναι μαζί μας και αυτό είναι εμφανές και από τον ημερήσιο αριθμό των κρουσμάτων που καταγράφονται. Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών μελετά θέματα που απασχολούν τη διεθνή επιστημονική κοινότητα προκειμένου εν καιρό να διαμορφώσει την τελική της γνωμάτευση. Ενδεικτικά αναφέρω πρώτον την αξιολόγηση δεδομένων για τη χορήγηση τρίτης δόσης σε παιδιά και φίβους με αυξημένο κίνδυνο. Τα νοσοκατασταλμένα έχουν ήδη λάβει την τρίτη δόση. Δεύτερον, την μεταβολή του μεσοδιαστήματος των βασικών δόσων εμβολιασμού με στοιχεία που συνηγορούν υπέρ της βελτίωσης της ανοσογονικότητας και της ασφάλειας των εμβολίων και τρίτον, ένα θέμα που συγκεντρώνει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η ενδεχόμενη χορήγηση τέταρτης δόσης προληπτικά σε άτομα μεγάλης ηλικίας. Η συζήτηση δεν αφορά τα άτομα του γενικού πληθυσμού, αλλά άτομα μεγάλης ηλικίας με αυξημένο κίνδυνο νόσησης λόγω α, ηλικίας όπου ξέρουμε ότι Υπάρχει η γύρανση και του ανοσοποιητικού συστήματος, η ανοσογύρανση. Ήδη χώρες όπως η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία έχουν παρά την ομολογία τους ότι τα στοιχεία τα επιστημονικά δεν είναι επαρκή, τοποθετηθεί θετικά για τον εμβολιασμό ενώ η Σκοτία θα είναι η πρώτη που έχει αναγγείλει τη χορήγηση της τέταρτης δόσης ή της δεύτερης επαναληπτικής μέσα στον επόμενο μήνα. Στο ερώτημα πότε θα έρθει το τέλος της πανδημίας, όλοι οι ειδικοί είναι επιφυλακτικοί. Ακόμα και το γεγονός του πρόσφατου πολέμου που εκτιλήσεται κοντά μας, αποτελεί μια νέα πτυχή που ενδεχόμενα να επηρεάσει και την εξέλιξη της πανδημίας. Ιστορικά, η κάθε επιδημία έχει διαφορετική έκβαση. Από την πανδημία, την ισπανική, της γρήπης του 18, η γρήπη έγινε μια εποχική νόσος. Το AIDS από το 1981, από ένα οξύ λιμώδες νόσημα, έγινε χρόνιο νόσημα ενώ η επιδημία ζήκα, το 2015-2016, κυρίως στη Νότια Αμερική, έσβησε ίσως λόγω της ανοσοποίησης του πληθυσμού. Όμως, στο βιβλίο της πανδημίας COVID υπάρχουν πολλά ακόμη κεφάλαια προς συγγραφή. Με την συνεχή επιστημονική έρευνα θα συλλέγονται πολύτιμα δεδομένα που θα απαντούν σε θέματα που έχουν απασχολήσει όλους τους τομείς της ζωής μας. Η επιστήμη, χωρίς αλαζονία, μέχρι τώρα έχει δείξει σημαντική ταπεινότητα, στην αναμέτρησή της με την αβεβαιότητα και το άγνωστο, θα επικρατήσει δημιουργώντας σημαντική παρακαταθήκη γνώσεων για την αντιμετώπιση των επιδημιών του μέλλοντος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Θεοδωρίδου. Τον λόγο έχει ο κύριος Θεμιστοκλέους. Καλησπέρα. Ξεπεράσαμε τα 20.320.000 εμβολιασμού. Περισσότερο από 7.870.000 συμπολίτε μα έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 75% του γενικού πληθυσμού και 84,6% του ενήλικου πληθυσμού. Ο μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για του συμπολίτε που εμβολιάστηκαν με τουλάχιστον μία δόση είναι 75% του γενικού πληθυσμού και 85,5% του ενήλικου πληθυσμού. Περισσότερα από 7.560.000 συμπολίτες μας έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 72% του γενικού πληθυσμού και 80,8% του ενήλικου πληθυσμού. Ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους ολοκληρωμένους εμβολιασμούς είναι 72% του γενικού πληθυσμού και 83% του ενήλικου πληθυσμού. Δίνω λίγο τα ποσοστά εμβολιασμού ανελικιακή ομάδα, με πρώτη δόση αν συνυπολογίσουμε και τα ραντεβού, τα οποία έχουν διαμορφωθεί ως εξή. Στην ηλικιακή ομάδα 85 και άνω έχει εμβολιαστεί το 94,2%. Ηλικιακή ομάδα 80-84, 84,5%. 75-79, το 95,4%. 70 74 99,1% 65-69-93,1% 60-64-90,5% 55-59-86,3% 50-54-83,4% 45-49-81,8% 40-44-79,2% 35-39-74,3% 30,34,77,1, 25,29,78%, 771 15,17,58%, 78 18 24, 75, 8, 15, 17, 12, 14, και ηλικιακή ομάδα 5-11-18,7%. Σε σχέση με τα αριθμητικά στοιχεία της αναμνηστικής δόσης, τη στιγμή αυτή δικαιούχη είναι 6.627.000 ποσοστό 87,6% των ολοκληρωμένων εμβολιασμών. Από του πολίτε που δυνητικά θα έλεγε τον πιστοποιητικό του λόγο μη εμβολιασμού με αναμνηστική δόση, στου τρει μήνε για τα διδοσικά εμβόλια και στου δύο μήνε για το διδοσικό, το 95,7% έχει ήδη εμβολιαστεί. Δίνω λίγο τα ποσοστά αναλυκιακή ομάδα, αυτέ που αντιστοιχούν σε αυτού που ήδη έχουν εμβολιαστεί ή έχουν προγραμματίσει το ραντεβού του για την αναμνηστική δόση. Έτσι, στην ηλικιακή ομάδα 85 και άνω έχει εμβολιαστεί σχεδόν το 100%. Η ηλικιακή ομάδα 84-97,2% 75-79-96,8% 70-74-95,9% 65-69-94,3% 60-64-91,9% 55-59-88,5% 50-54-86,2% 45-49 83,2, 40-44 79,4, 35 39, 74,9, 30 34 69,6 25 29 65,6 18 24 59,5. Σε σχέση με το εμβόλιο τη Νόαβαξ που έχουμε ανοίξει. Έχει ξεκινήσει εμβολιασμοί από 5 Μαρτίου, μέχρι τι στιγμή έχουν εμβολιαστεί με το εμβόλιο 1640 πολίτες και 1.540 πολίτες έχουν κλείσει ραντεβού για εμβολιασμό, άρα σύνολο περίπου γύρω στις 3.000. Από εδώ και στο εξή αλλάζει η τακτική ε, των ενημερώσεων όπως είχαμε αυτή κάθε Δευτέρα. Οι ενημερώσεις για το εμβολιαστικό πρόγραμμα θα γίνονται σε πιο αραιά χρονικά διαστήματα και κυρίως όταν έχει να εξαγγελθεί κάτι καινούριο. Σα ευχαριστούμε πολύ, κύριε Θεμιστοκλέου. Να περάσουμε σε κάποιε ερωτήσει. Η κυρία Αγκουρίδη από το News for Health και το DNews. Καλησπέρα. Ε, θα ήθελα λιγάκι να έρθω στο θέμα τη τέταρτη δόση. Αναφέρατε, κύριε Θεμιστοκλέου, ότι εξετάζεται προ το παρόν να χορηγηθεί σε ηλικιωμένου μόνο. Ε, υπήρχαν όμω δηλώσει από τον κύριο Μπουρλά τη Pfizer για την ανάγκη τέταρτη δόση συνολικά, καθώ δεν επαρκεί η κάλυψη που είχαμε μέχρι στιγμή, ειδικά μετά την μετά την όμικρον, θα υπάρχει ενδεχόμενο να εξεταστεί στην πορεία η τέταρτη δόση για όλο τον πληθυσμό και πότε θα μπορούσε να γίνει αυτό και αν πάμε σε σενάριο ετήσιου εμβολιασμού έναντι της COVID. Είναι κάτι το οποίο εσείς το βλέπετε. Ευχαριστώ. Είναι ένα θέμα που το συζητάμε πάρα πολύ καιρό. όχι μόνο το της τέταρτης δόσης, αλλά το τελευταίο που είπατε, του ετήσιου εμβολιασμού και με το τι πιθανό να είναι το εμβόλιο που θα δίνεται της Αν θα είναι ένα εμβόλιο το οποίο θα είναι τελείως καινούριο, θα περιλαμβάνει και άλλα ε, στελέχη που να μπορεί να καλύψει το, το εμβόλιο εναντί του το κορονοϊού, αν θα είναι σε συνδυασμό με τη γρήπη. Επομένως αυτό είναι ένα θέμα ε, ανοιχτό και το έχουν και στα χέρια τους οι ίδιες οι βιομηχανίες οι οποίες παρασκευάζουν το εμβόλιο. Οι συζητήσεις για την τέταρτη δόση ναι μεν έχουν αρχίσει από τον κύριο Μπουρλά αλλά εγώ αναφέρομαι στις συζητήσεις και στις τοποθετήσεις που έχουν γίνει από τις αντίστοιχες επιστημονικές επιτροπές των διαφόρων κρατών οι οποίες αυτές που σας ανέφερα εκφράζουν και την σχετική ανεπάρκεια ή την πλημελή αν θέλετε ύπαρξη. Ε, ισχυρών επιστημονικών στοιχείων για τη χορήγηση αυτή της τέταρτης δόσης. Σε προηγούμενες ενημερώσεις είχαμε πει ότι αυτό που έχει διαπιστωθεί επιστημονικά για την τέταρτη δόση είναι ότι δεν προσφέρει πολλά πράγματα στο γενικό πληθυσμό, δηλαδή, ε, σε σχέση με την τρίτη. Δηλαδή, το όφελος ε, θα είναι εξαιρετικά μικρό. Όμως, φαίνεται ότι για τα ηλικιωμένα άτομα, ε, την ομάδα που κατά προτεραιοποίηση εμβολιάστηκε πρώτη και αυτές οι μικρές διαφορές ε, εννοώ, της ε, ανοσιακής ενίσχυσης μπορεί να κάνουν την ε, διαφορά και γι' αυτό έχει αρχίσει ε, αυτή η τάση ε, της, ε, του να γίνει αποδεκτός ένας δεύτερος επαναληπτικός ή αναμνηστικός εμβολιασμός για τους ηλικιωμένου και άτομα που ευάλωτα σε δομές με διαφορετική ηλικία ανακράτους, Η Σουηδία προτείνει άνω των 80, η Γερμανία άνω των 70, η Αγγλία άνω των 75. Μιλάμε για πολύ έτσι, συγκεκριμένη ε, ομάδα. Η κυρία Κωνστάρα από το InfoKids. Ε, καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω αν πιστεύετε πως το χάπι που δοκιμάζεται τώρα κατά της COVID σε παιδιά άνω των 6 ετών θα μπορούσε να οδηγήσει σταδιακά στην απαλλαγή των παιδιών από τον εμβολιασμό εφόσον μάλιστα άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι τα αντισώματα μάλιστα πέφτουν κατακόρυφα μετά τον εμβολιασμό των παιδιών. Γεγονός που κακά τα ψέματα έχει απογοητεύσει αρκετού γονεί και αισθάνονται ότι αδίκω έκραν και το εμβόλιο. Αυτό. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ότι στον τομέα COVID και παιδιά ε, χρειάζεται πολύ μελέτη σε όλους τους τομείς. Το είδαμε και στο θέμα των εμβολίων στην ε, μικρή ηλικία, αλλά και ακόμη στο στάδιο των μελετών των αντιϊκών φαρμάκων. Θα ήμουν πολύ επιφυλακτική ε, για το θέμα αντιϊκής θεραπείας, εφόσον φυσικά οι επιδημιολογικές συνθήκες το, το επιτρέπουν και το θεωρώ γενικά και πολύ προώρο σαν συζήτηση ε, για το θέμα της, ε, της ηλικιακής αυτής ομάδας. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας την 5η 17 Μαρτίου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.